Κίνηση ο Άγγλος, θα του περάσει την μπάλα ο Στέρμπα, ο Έλιγκτον απέφυγε δύο παίκτες. Ένα στα πηγάδια, μένει το 0-0. Εδώ ανησύχησε η άμυνα της Ξάνθης με την προσπάθεια του Σισε και την κόντρα. Σουάνι στη φάση Έλιγκτον, μεγάλη ευκαιρία γκολ για την Ξάνθη από τον Νέιθαν Έλιγκτον. Στο 62 ο Άγγλος σκοράρει το πρώτο του γκολ στην Super League. Το μισό γκολ είναι του Πόη, έτσι μία. Άλλαξε όλη του την κατεύθυνση ο Πόη, έφυγε από αριστερά, ήρθε δεξιά και έβγαλε μία σέντρα για να βρει τον Έλιγκτον μέσα στην περιοχή. Ο Έλιγκτον πάει και ευχαριστεί τον Πόη για τη σέντρα. 1-0 η Ξάνθη στο 62. Εδώ θα ξαναδούμε η σέντρα του Πόη, αμαρκάριστος, έγκλημα από την άμυνα του Εργοτέλη, αμαρκάριστος ο Έλιγκτον, θα κάνει το 1-0. Ξανά η προσπάθεια του Αργεντινού και θα ξαναδούμε τον γκολ του Έλιγκτον, ενώ πάμε στον πάγκο της Ξάνθης, στο Γιάννη Αναστόπουλο. Γιάννη. Αυτό το γκολ ήταν και προϊόν μιας οδηγίας που δόθηκε λίγο πριν από τον Γιάννη Ματζουράκη. Λίγο πριν με επιτευχθεί, είπε ότι έδωσε εντολές σε Σουάνι και Έλιγκτον από τη στιγμή που είναι δύο να πηγαίνει. Πόη ενώ έχει μείνει πίσω ο Αράνο. Ο Πόη θα γυρίσει για τον Έλιγκτον. 2-0 στο 35. Κενό στην άμυνα του Άρη από την αριστερή πλευρά. Ο Πόη γυρίζει στο κέντρο της άμυνας, εκεί που πετάγεται ο Έλιγκτον, πετυχαίνει γκολ, το δεύτερο φετινό του μετά το γκολ επί του Εργοτέλη. Πανηγυρισμοί για το 2-0. Έχω την εντύπωση ότι είναι ίδιο γκολ με το πρώτο τέρμα της Ξάνθης και λίγο πάλι από δεξιά. Τελικό σου. Και πάλι από δεξιά και πάλι σέντρα ο Πόη και πάλι άμυνα του Άρη σε σύγκριση και 2-0 αυτή τη φορά από τον Άγγλο. Εδώ βλέπετε ο Αράνο έχει μείνει πίσω, ο Πόη φεύγει, δεν έχει πρόβλημα να κερδίσει χώρο, να πλησιάσει. Βλέπει τον Έλιγκτον, την κατάλληλη στιγμή γυρίζει την μπάλα που περνάει από τον Ρονάλντο Γκιάρο και εκεί έχουμε πια ο Κριστιάν Ασούτ για μια ακόμη φορά έχει πλησιάσει τον αντίπαλο. Από κοντά ο Έλιγκτον δεν αστοχεί με τον γκολ του Άρη. Κιντάνα βγαίνει τώρα πάνω του Σαρακατσάνος. Η σέντρα, η κεφαλιά του Έλιγκτον, η απόκρουση του Μπαντί και έρχεται να μπει στη φάση και υπάρχει πέναλτι. Το οποίο δίνει ο Δαλούκα σε ανατροπή από τον Παπαζαχαρία του Μαρσέλο, αν δεν κάνω λάθος. Ο Παπαζαχαρίας θα δει και την κίτρινη κάρτα, αλλά αυτό έχει ελάχιστη σημασία. Δείτε τον, να τους ο Παπαζαχαρίας, πάει και ο Μπαντής εκεί να διαμαρτυρηθεί. Για να δούμε. Δεν έκανα τίποτα, κάνει το σταυρό του Παπαζαχαρίας. Θα δει την κίτρινη κάρτα και κίτρινη κάρτα και στον Μπαντή για διαμαρτυρία. Για να δούμε ξανά. Η μπάλα περνάει από τον Έλιγκτον που δεν μπορεί, αποκρούσει ο Μπαντής και έρχεται εδώ, μπαίνει ο Μαρσέλο στην φάση. Αυτή η προβολή του Παπαζαχαρία είναι αντικανονική και νομίζω ότι είναι πέναλτι. Για να δούμε ξανά. Εδώ δείτε το απλωμένο πόδι του Παπαζαχαρία και βέβαια ανατρέπει τον αντίπαλό του, τον Πόη. Και τον αφήνει και είναι ο Έλιγκτον απέναντι στον Μπαντή τώρα. Για να δούμε τον Έλιγκτον, παίρνει φορά. Πλασάρει και σε ρυθμό προπόνησης θα κάνει το 2-4. Η Ξάνθη νομίζω ότι δεν κινδυνεύει από άλλη ανατροπή από εδώ και πέρα. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Ηρακλή στο να...
Η κεφαλιά για τον Έλλιγκτον. Βρήκε χώρο 1-1. Ισοφαρίζει ο Άγγλος. Η καλή τοποθέτηση του Κατόγκο. Εδώ να το ξαναδούμε. Και δεν πάει ο Μπουμσόγκ. Την ασίστ στον Έλλιγκτον. Βλέπεις τα δάχτυλα που είσαι. Ναι, είστε τρεις και είστε ένα. Σέντρα του Βάλα. Ο Πόη. Πέναλτι. Πέναλτι στον Πόη. Δίνει ο Καλόπουλος. Ο Έλλιγκτον πλασάρει 1-1. Γκλέρας. Παίρνει θέση ο Καμαρά. Σέντρα του Νεμπεγλέρα, η κεφαλιά ψηλά. Πολλές σέντρες η Γέργερα, μία ακόμη. Βάλας πρώτου Καλατζή και η Ξάνθη με τον Αντεφέμι στην κόντρα. Και τον Έλλιγκτον να φεύγει από το Φλαβίνιο. Η πάσα του Έλλιγκτον, το πλασέ του Αντεφέμι, μπλοκάρει ο Κωνσταντόπουλος. Στο 93 η Ξάνθη αγγίζει. Του Κατόγκο Κωνσταντινέας. Ξάνθη και πάλι από τα αριστερά με τον Κιντάνα. Ο όμως δεν έχει αριστερό πόδι, γι' αυτό και αναγκάζεται να συγκλίνει προς τον άξονα και να μοιράζει το παιχνίδι προς τα δεξιά πολλές φορές. Μπάλα όμως περνάει, πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Πάμπλο Άμμο, ενώ ο Κιντάνα ετοιμαζόταν να την τσιμπήσει και να βγει τέτα τέτ με τον Ράντμαν. Να σημειώσουμε ότι στο παιχνίδι που έγινε στο Βόλο, στο Πανθεσσαλικό και άνοιξε την ενδέκτη. Το σημαίνει και περισσότερη δουλειά για τον Παντελιάδη αριστερά και τον Άλβαρες δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Έλλιγκτον βγήκε για μια ακόμη φορά για να υποδεχτεί την μπάλα. Θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Έβγαλε αριστερά για τον Γιάνκη. Μαρκάρει στο κόρνερ ο Παμπλο Άλβαρες. Δεν φώναξε όμως κανένα ακόμα από το Βίσια. Ναι, δεν έχει αριστερό μπακ πρόχειρο. Ο Γαλανόπουλος παίζει στα πλάγια αλλά παίζει από τα δεξιά. Ο Σκόπουλος είναι center back. Πάντα με 10 ο Πανσεραϊκός, την ώρα που ο Έλλιγκτον καθυστέρησε στην τρίπλα. Βρήκε πάντως τον Σουάνι ελεύθερο αριστερά. Καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά πάσα. Μια μεγάλη επέμβαση 2-0. Ο Ράλμαν δεν μπορεί μόνος του να σταματήσει τις επιθέσεις κατά κύματα στα τελευταία λεπτά της Ξάνθης και ο Νέιθαν Έλλιγκτον κρίνει το παιχνίδι. Νομίζω ότι είναι ο Έλλιγκτον και όχι ο Κατόγκο σκόρερ.